Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, κάνοντας πράξη την προσκοπική υπόσχεση να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση, υλοποίησε κατά τα τελευταία 2 χρόνια σειρά δράσεων. Συμβολικά να αναφέρουμε το σημαντικό έργο που προσφέρθηκε το περσινό καλοκαίρι στη Λέσβο. Γι' αυτό το έργο αποφασίστηκε να απονεμηθεί στους προσκόπους της Ελλάδος η διάκριση του προσκοπικού οργανισμού Αγγελιοφόρου της Ειρήνης. Οι πρόσκοποι της Λέσβου θα παραλάβουν για τους Έλληνες προσκόπους τη δημιουργική διάκριση. Μίνα Γεωργούδη, ένατο σύστημα δασοπροσκόπων Βόλου για την Εθελοντική Υπηρεσία Συνανθρωπιστική Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία. Σταύρος Γκίκας, 8ο σύστημα ναυτοπροσκόπων Κέρκυρας για την Εθελοντική Υπηρεσία στην μη κυβερνητική οργάνωση Equal Society Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών. Αγνή Γλαβά, ένατο σύστημα προσκόπων Βόλου για την Εθελοντική Υπηρεσία Συνανθρωπιστική Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία. Καλλιόπη Καλαϊτζόγλου, ένατο σύστημα ναυτοπροσκόπων Καλαμαριάς για την Εθελοντική Υπηρεσία στη μη κυβερνητική οργάνωση Έλληνες Διασώστες, Rescue.gr. Μαρία Κατέχη, τρίτο σύστημα προσκόπων Κέρκυρας. Απουσιάζει, αντί της Μαρίας θα έρθει ο Γιάννης Δρής. Νίκος Κωνσταντινίδης, τρίτο σύστημα προσκόπων Δράμας για την Εθελοντική Υπηρεσία στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σπύρος Μπαλανίκας, τρίτο σύστημα προσκόπων Κέρκυρας για την Εθελοντική Υπηρεσία στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γαλανόβρησης Ελασσόνας. Δήμητρα Μπαρόνου, πρώτο σύστημα προσκόπων Ιωαννίνων για την Εθελοντική Υπηρεσία στην Κοινωνική Οργάνωση Υποσύρριξη Νέων Άρσης. Σταυρούλα Παπαδοπούλου, από το 6ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Μεγάλου Αλεξάνδρου για την Εθελοντική Υπηρεσία Συνανθρωπιστική Οργάνωση Γιατροί του Κόσμου, Ελληνική Αντιπροσωπεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στην τιμή που κάνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για να συντονίσει την συζήτηση μεταξύ των πολύ σημαντικών πολιτικών παραγόντων. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για τον προσκοπισμό χωρίς να εξάρει την προσφορά τους στον εθελοντισμό. Είναι 2 έννοιες που από την αρχή τους ήταν στενά συνδεδεμένες. Είναι δύσκολο να δώσεις ορισμό στην έννοια του εθελοντισμού. Αν ρωτήσει κανείς τους περισσότερους εθελοντές τι είναι για αυτούς ο εθελοντισμός, πώς θα εξηγούσαν τη δράση τους σε κάποιον τρίτο ή πώς θα μπορούσαν να μεταφέρουν τη γνώση τους, οι περισσότεροι θα απαντήσουν πρέπει να το ζήσεις για να μπορέσεις να το καταλάβεις. Και είναι εύλογο κάτι τέτοιο, καθώς ο εθελοντισμός είναι γερά συνδεδεμένος με τις ανάγκες, τα όνειρα, το ήθος του κάθε ανθρώπου, που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται. Ονειρευόμαστε και προσβλέπουμε ότι με τη συνδρομή όλων μπορεί να θεσπιστεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία, την ασφάλεια και την προστασία των εθελοντών. Ονειρευόμαστε και προσβλέπουμε ότι μπορεί να ενισχυνθούν και να αναπτυχθούν σημαντικές συνέργειες μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων, μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και της πολιτείας, σε τομείς όπως ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, η αντιμετώπιση της φτώχειας και η προστασία των ευάλωτων ομάδων, η προστασία της φύσης, του κλίματος και του περιβάλλοντος και βεβαίως η ειρήνη και η δικαιοσύνη. 2 ερμηνείες λοιπόν μπορώ να δώσω στο ερώτημα αυτό, το θεσμικό πλαίσιο του εθελοντισμού. Η πρώτη, η καλοπροαίρετη, είναι ότι θέλουμε να μην υπάρχουν πραγματικά θεσμικά εμπόδια στον εθελοντισμό. Η δεύτερη όμως, η υποψιασμένη, είναι ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον εθελοντισμό ως πρόφαση για άλλα πράγματα. Και οι 2 ερμηνείες όμως αφορούν τη σχέση των εθελοντών και των εθελοντικών δράσεων με το κράτος. Στην πρώτη ερμηνεία, πράγματι, δεν πρέπει να μπαίνουν εμπόδια στην εθελοντική δράση.
Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να μετέχουν σε εθελοντικές δράσεις, να οργανώνονται σε εθελοντικά σχήματα, να προσφέρουν και να αναζητούν χρηματοδότηση για εθελοντικές δράσεις και να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια όπου αυτοί κρίνουν. Δηλαδή, ο εθελοντισμός χρειάζεται ελευθερία, πράγμα βέβαια που χρειάζονται όλοι οι πολίτες. Στη δεύτερη ερμηνεία, οι εθελοντικές οργανώσεις δεν αποτελούν και δεν πρέπει να γίνουν βραχίωνας του κράτους. Δηλαδή, δεν πρέπει να ασκούν κρατική εξουσία, δεν υποκαθιστούν το κράτος, δεν απολαμβάνουν κρατικού μονοπωλίου και υπόκεινται στους ίδιους νόμους που υπόκεινται όλοι οι πολίτες. Ο πραγματικός εθελοντισμός έχει ένα ακόμη χαρακτηριστικό. Ενώ οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο εθελοντισμός, όπως και η αγάπη, μένει. Ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, έτσι ώστε μεταξύ των άλλων να συνδεθεί η κρατική χρηματοδότηση με την εποπτεία και τη λογοδοσία των οργανώσεων, ώστε να υπάρχουν σαφείς και ενιαίοι κανόνες και να αποφεύγονται αυθαιρεσίες. Ένα. Δύο. Προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μητρό, ένα ενιαίο αρχείο, είπατε εσείς, εθελοντικών οργανώσεων, στο οποίο θα εγγράφονται όλες οι οργανώσεις οι οποίες πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να χαρτογραφηθεί επιτέλους ο χώρος με ενιαία κριτήρια. Τρίτον, να υπάρξει ένα ενιαίο και ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για δωρεές δηλαδή, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να πάψει η Ελλάδα να είναι ουραγός στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο τομέα. Και το τελευταίο, το οποίο προτείνουμε, είναι η ένταξη του εθελοντικού έργου στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι στη χώρα μας το δικαίωμα το συνεταιρίζεστε είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Χρειάζεται ωστόσο ο χαρακτήρας, η έννοια και ο τρόπος λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων με το κράτος να προσδιοριστεί με σαφήνεια και καθώς νομικά και διοικητικά πλαίσια. Αυτό το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό σκοπό θα είχε να προβλέπονται με σαφήνεια η λειτουργία και η ενεργοποίηση αυτών των εθελοντικών οργανώσεων, η εκπαίδευση των εθελοντών, η οποία είναι πολύ σημαντική τόσο αναφορικά με τον συντονισμό των δράσεων, την οργάνωση, όσο και την συνέχεια της εκπαίδευσης. Εν συνεχεία, έχει σημασία να δούμε την φορολογική μεταχείριση των δωρεών, η ασφαλιστική και εργασιακή κάλυψη των εθελοντών, ο τρόπος με τον οποίο θα ενεργοποιήσουμε τον εθελοντισμό, η διασαφήνιση των σχέσεων μεταξύ της πολιτείας και των εθελοντικών οργανώσεων ή των εθελοντών, η διευκόλυνση της επικοινωνίας και της δικτύωσης όλων με όλους, όλων των συνεργαζόμενων πόλων, κράτος εθελοντικών οργανώσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, σαν ανεξάρτητοι Έλληνες, υποστηρίζουμε τη δημιουργία ενός οργανισμού, ενός Υπουργείου, ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τον εθελοντισμό, το οποίο θα ενώσει τη διάσπαρτη νομοθεσία και θα συντονίσει τις οργανώσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κράτους και των πολιτών. Οι πρόσκοποι ήταν βέβαια εθελοντές πριν καν εφεύρουμε το όρο εθελοντισμό. Πρέπει πρώτα να αποσαφινιστεί νομικά ο χαρακτήρας, η έννοια και ο τρόπος λειτουργίας και των εθελοντικών οργανώσεων, αλλά και η σχέση τους με το κράτος. Τα Υπουργεία, το καθένα στον τομέα ευθύνη τους, αλλά και οι Δήμοι, αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον εθελοντισμό. Χρειαζόμαστε μία έννοια ενιαία. Όχι λεπτομερείς διατάξεις που μπορεί να σταθούν εμπόδιο στην ανάπτυξη των εθελοντικών δράσεων, αλλά μία ενιαία νομική αντιμετώπιση του εθελοντισμού από το κράτος. Ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρετική επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας. Συνδυάζει τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου.